Συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Είναι το Δελτίο Εργατικών Ειδήσεων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με την ανασκόπηση των κυριότερων γεγονότων της εβδομάδας που μας πέρασε. Μιας εβδομάδας που σημαδεύτηκε από την υπερψήφιση του νομοσχεδίου εκτρώματος της κυβέρνησης αλλά και το θάνατο δύο εργαζομένων σε εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε με το τελευταίο θέμα, καθώς δύο ακόμα νεκρούς θρηνεί η εργατική τάξη στη χώρα μας. Αρχικά, ένας 52χρονος εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες δακοκτονίας, σκοτώθηκε την περασμένη Τρίτη στον αποκόρονα Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από το τρακτέρ με το οποίο εκτελούσε την δακοκτονία. Άμεσα μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Βάμου και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή. Το σημερινό τραγικό εργατικό ατύχημα που στήχησε τη ζωή 52χρονου εργάτη στην δακοκτονία φέρνει στο προσκήνιο τις τρομερές ελλείψεις που υπάρχουν στον τομέα αυτό, σημειώνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Χανίων σε ανακοίνωσή της. Η δακοκτονία στο νησί, επισημαίνει η Ομοσπονδία, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας Κρήτης, η οποία την αναθέτει όμως σε διάφορους εργολάβους. Τα μέτρα ασφαλείας είναι στις περισσότερες φορές ανύπακτα, με αποτέλεσματα σαν το σημερινό. Υπέκυψε στα τραύματα το 59χρονος λιμενεργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο εμπορικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο 59χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στα δύο κάτω άκρα από περονοφόρο μηχάνημα το οποίο εκτελούσε εργασίες εναπόθεσης φορτίου. Μετά το ατύχημα παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΟΙΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, όπου υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση, ενώ στη συνέχεια εισήχθησε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Τα συλληπιτήριά τους εκφράζουν εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας πως το τραγικό περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στην τεράστια λίστα των εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς, ενώ υπογραμμίζουν ότι αυτή είναι η πρόοδος που διαφημίζει η κυβέρνηση, με τους χώρους δουλειάς να έχουν μετατραπεί σε κάτεργα, με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα και εκατοντάδες συναδέλφους εκατεμένους ή νεκρούς. Το μεγάλο απογευματινό συλλαλητήριο της περασμένης Τετάρτης έξω από τη Βουλή, την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφιζε το αντεργατικό έκτρωμα, σφράγισε την αποφασιστικότητα των απεργών να το ακυρώσουν στην πράξη. Κάθε προσπάθεια των εργοδοτών να το εφαρμόσουν θα περάσει από φωτιά και σίδερο. Η φωνή των απεργών της Αθήνας και των άλλων πόλεων έφτασε παντού. Χιλιάδες διαδηλωτές έδωσαν τη δική τους απάντηση την ώρα που στην ολομέλεια της Βουλής η κυβέρνηση συνέχιζε χωρίς ντροπή να διατείνεται πως το νομοσχέδιο συμβάλλει στον εξυγχρονισμό της εργασίας, στην προστασία των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους. Ενώ τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης καλούσαν τον λαό να κάτσει στη γωνία και να περιμένει την κυβερνητική αναλλαγή, εναποθέτοντας ελπίδες τους σε αυτή. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη να πετάξουν στα σκουπίδια και αυτό το νομοσχέδιο με τον αγώνα και με την πάλη τους, τόνισε από την πλευρά του ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της εκτελεστικής δραματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Μεγάλη συγκέντρωση ενάντια στις επικείμενες απολύσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα του επαγγελισμού έγινε την περασμένη Τρίτη στο τμήμα πηγών περιστατικών από το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο. Οι διαδηλωτές δήλωσαν αποφασισμένοι να σταματήσουν τις κατάπτυστες εργολαβίες και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, απαιτώντας μόνιμη και σταθερή δουλειά. Δώστε λεφτά για την υγεία. Έξω οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία. Δώστε λεφτά για την υγεία. Έξω οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία. Η σημερινή συγκέντρωση είναι πολύ ενθαρρυντική, διότι δεν θα σταματήσουμε εδώ, συνάδελφοι. Έχουμε πολλά να κάνουμε μπροστά μας.
και στο Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε να κάνουμε πολλά με άλλους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με τις κατάρτισες εργολαβίες που θέλει να περάσει η κυβέρνηση. Έχουμε να κάνουμε πολλά μαζί με τους συναδέλφους αντιπουλικούς οι οποίοι απολούνται στις 30 μέρες. Αυτό το σύνθημα, συνάδελφοι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπως έχουμε πει και το σύνθημα «Πάρτε πίσω τις απολύσεις». Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα με μαζικές συγκεντρώσεις που θα συνεχιστούν εδώ, με μαζικές συγκεντρώσεις που θα γίνουν στο Υπουργείο Υγείας. Δεν θα τις αφήσουμε και χλωρό πλαρή, συνάδελφοι, μέχρι να πετύχουμε. Μέχρι να πετύχουμε τη σταθερή και μόνιμη δουλειά, μέχρι όσοι εργαζόμενοι το θελήσουν να γίνουν αορίστου χρόνου. Τις απολύσεις εργαζομένων καταγγέλνουν σωματεία εργαζομένων σε διάφορους κλάδους, διεκδικώντας την άμεση επαναπρόσληψή τους. Το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής, με κινητοποίηση πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη, απέτησε την άμεση ανάκληση της απόλυσης εργαζόμενων από την εταιρεία Βαϊράμο Γλαβέε. Συνάδελφοι, είμαστε σήμερα εδώ, συνάδελφοι, από όλο τον κλάδο του φαρμάκου, για να καταγγείλουμε για άλλη μια φορά την εργοδοσία της εταιρείας Βαϊράμογλου, που προχώρησε σε μια νέα απόλυση συνδικαλιστή εργαζόμενου μέλους του σωματείου. Και μάλιστα τις μέρες που είχε γεννήσει η γυναίκα του, λίγες μέρες μετά αφού του είχε απεργήσει και είχε γεννηθεί το μωρό. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Πρόκειται για απαράδεκτη πρακτική, είναι ντροπή τους και δείχνει ότι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Είναι η τρίτη απόλυση μέλους του σωματείου στη συγκεκριμένη εταιρεία, όπου έχουν γίνει και πάλι άλλες απολύσεις και είναι ξεκάθαρο ότι η εργοδοσία της εταιρείας Βαϊράμογλου φοβάται τη συνδικαλιστική δράση, φοβάται τη δράση των μελών του σωματείου μας, που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των συναδέλφων μέσα στο χώρο δουλειάς. Γι' αυτό ακριβώς φωνάξανε και την αστυνομία σήμερα το πρωί. Καταγγέλουμε την παρουσία της αστυνομίας στον χώρο της εταιρείας Βαϊράμογλου ενάντια στις κινητοποιήσεις του συνδικάτου μας, ενάντια στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Συνάδελφοι, οι εργοδότες ξεκίνησαν να εφαρμόζουν από τώρα το κατάπτυστο νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Αυτές είναι οι διευθετήσεις του χρόνου εργασίας που επικαλούνται. Αυτές είναι οι άδειες πατρότητας για τις οποίες μας μιλάνε. Αυτή είναι η δίθεν ενίσχυση του εργαζόμενου. Συνάδελφοι απεργοί, συνάδελφοι οι οποίοι έγιναν γονείς πριν από λίγες μέρες, απολύονται με μια απαράδεκτη επιχειρηματολογία. Το ξαναλέμε και από εδώ, είναι ντροπή τους. Εμείς από την πλευρά μας ξεκαθαρίσαμε σαν συνδικάτο ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των συναδέλφων. Αυτές οι πρακτικές της εταιρείας Βαϊράμογλου δεν πρόκειται να περάσουν. Καταγγέλουμε την απόλυση, καλούμε την εταιρεία να την ανακαλέσει άμεσα. Το συνδικάτο μας πραγματοποιεί σήμερα παρέμβαση και κάναμε τώρα και παρέμβαση στη διοίκηση της εταιρείας και καλούμε και από εδώ να ανακαλέσουν την απόλυση. Αυτός ο αγώνας μόλις ξεκίνησε. Διατρανώντας με αποφασιστικότητα ότι ο αγώνας συνεχίζεται, το έκτρωμα σκουπίδι που ψηφίζατε χθες ο λαός θα το πετάξει στο χιτά της φυλής. Σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης παράσταση διαμαρτυρίας στις πύλες της εταιρείας Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο, όπου είχε προγραμματιστεί εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τη λειτουργία της επιχείρησης με την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου, μία μέρα μετά την ψήφιση του νόμου εκτρώματος. Χωρίς εσένα,
Οδηγός φορτηγού παρέσυρε και σκότωσε νωρίς το πρωί της περασμένης Παρασκευής τον 37χρονο απεργό Αντίρ Μπελαγκντίν έξω από αποθήκη μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην περιοχή Μπιαντράντε της Νοβάρα, στη βορειοδυτική Ιταλία. Ο νεκρός απεργός, Ιταλός με καταγωγή από το Μαρόκο, ήταν συντονιστής του συνδικάτου Σικομπάς στη Νοβάρα. Συμμετείχε στην περιφρούρηση της Παναθηναϊκής 24ωρης απεργίας στον κλάδο του Logistics και μαζί με άλλους συναδέλφους του προσπάθησε να μπλοκάρει την πύλη εισόδου των προμηθευτών. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, ο δράστης θέλησε να εισέλθει στο εσωτερικό του πολυκαταστήματος παρά τον μπλόκο. Δημιουργήθηκε ένταση και με το φορτηγό του παρέσυρε τον συνδικαλιστή για τουλάχιστον 20 μέτρα. Μετά από λίγα λεπτά, ο 37χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο πριν ακόμα γίνει δυνατόν να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του φορτηγού τραυμάτισε άλλους δύο εργαζόμενους και συνέχεια προσπάθησε να απομακρυνθεί. Ωστόσο, μετά από λίγο συνελήφθη σε κοντινό αυτοκινητόδρομο από την αστυνομία. Τα ιταλικά συνδικάτα απάντησαν με 2 ώρες πανεθνική πανεργατική στάση εργασίας στο τέλος κάθε βάρδια σε κάθε κλάδο. Τέτοια περιστατικά αποκαλύπτουν το πιο αποκρουστικό πρόσωπο της εργοδοτικής βίας, των απεργοσπαστικών μηχανισμών και των πιέσεων ενέντας σε δικαιώματα της απεργίας, τόνισε με ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο για το περιστατικό και συνέχισε. Ενώ αυτά συμβαίνουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση της Ελλάδας δίνει αέρα στα πανιά των εργοδοτών, καθώς ποινικοποιεί την περιφρούρηση των απεργιών, τη συνδικαλιστική δράση και στην ουσία θέλει να απαγορεύσει τις απεργίες. Οι εργατικές κατακτήσεις, οι νίκες των εργατών είναι ποτισμένες με το αίμα των μαρτύρων της τάξης μας. Ο Αντίρ Μπελαγκντίν δολοφονήθηκε αγωνιζόμενος για τη ζωή και τα δικαιώματα της τάξης του. Το ΠΑΜΕ εκφράζει τα συλληπιτήρια των ταξικών συνδικάτων της Ελλάδας, στην οικογένεια και τους συναδέλφους του αδικοχαμένου Αντίρ Μπελαγκντίν. Τέλος, 5 οικοδόμοι εντοπίστηκαν νεκροί το Σάββατο, μια μέρα μετά τη μερική κατάρρευση ενός υποκατασκευής σχολικού κτηρίου στη βελγική πόλη Αμβέρσα. Μεταξύ των 5 θυμάτων, ένα προερχόταν από την Πορτογαλία και ένα άλλο από τη Ρουμανία, ανέφερε η αστυνομία σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν προσδιορίστηκαν οι εθνικότητες των άλλων νεκρών εργαζομένων. Οι οικοδόμοι εργάζονταν για έναν υπεργολάβο της κατασκευαστικής εταιρείας Democo, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Μπέλγκα. 9 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στο δυστύχημα που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, 3 από τα οποία νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά η υγεία τους δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε σε μήνυμά της στο Twitter η πυροσβεστική υπηρεσία. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας που μας πέρασε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το δελτίο εργατικών ειδήσεων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Γεια σας.